Θέλω να σας πω, υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Αυτοί που εργάστηκαν και αυτοί που θα εργαστούν. Ναι. Και εμείς που εργαστήκαμε και που πήραμε τη συντάξη μας, έχουμε τεράστιες περικοπές. Δηλαδή, με τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, οι συντάξεις μας έχουν φτάσει στο μισό. Δεύτερο, εκείνο που ήθελα να πω στον πίνακα που παρουσιάσατε και σωστά τον παρουσιάσατε, είναι ότι οι νέοι ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα πληρώνουν για δώρο και δώρο δεν θα πάρουν ποτέ. Στο δημόσιο τομέα δεν παίρνουν τον 13η και τη 14η σύνταξη. Και όλοι που είναι εισόδημα το χρόνο δηλαδή και αφαιρείται και είναι πιο δύσκολο αυτό να πιάσει τα ποσά που υπόθηκαν προηγούμενα εάν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο είχαν τα δώρα τους. Πολύ σωστά. Και φυσικά, πολύ σημαντικό μισθό, αυτό που λέτε. Ναι. Πολύ σημαντικό. Το 14, επί 14 είναι στον ενεργεία υπάλληλο, επί 12 θα είναι. Εσείς δηλαδή που εργάζεστε τώρα πληρώνετε για δώρα στον ιδιωτικό τομέα και δώρο δεν θα πάρετε. Και φοβερή ακόμα είναι υπάρχει. Αυτή η σήμανση που κάνετε. Εξακολουθούν και υφίστανται οι κρατήσεις όπως ήταν πριν να κοπούν τα δώρα. Βεβαίως. Μέχρι σήμερα, ο κάθε εργαζόμενος σήμερα τα πληρώνει όλα αυτά και όταν έρθει η ώρα, δώρο δεν υπάρχει. Βεβαίως. Έχουμε δηλαδή, κυρία Μαυραγάνη, από το 1991-92 που άρχισαν οι πρώτοι αντιασφαλιστικοί νόμοι μέχρι σήμερα, που οι συντάξεις έχουν κατακριουργηθεί, τα μεροκάματα έχουν κατακριουργηθεί, ο παραγωγός του πλούτου που δίνει αξία σε όλα τα προϊόντα που παράγουμε για να ζήσουμε καλύτερα, πέφτει η αξία της εργατικής του δύναμης και τα προϊόντα αυξάνονται. Αυτό είναι μια τεράστια ανακατανομή πλούτου σε βάρος των παραγωγών του πλούτου, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι που πήραν τη σύνταξή τους. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, γι' αυτό είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα είμαστε, γιατί εμείς ποια εμπειρία συγκεντρώνουμε από όλη αυτή την υπόθεση? Ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Προσθέτει δηλαδή χειρότερα κόβει, πράγματα. Λέτε, από το συνταξιούχο κάτι ακόμη. Και δεν έχει αφαιρεθεί τίποτα παρά ελάχιστα, τα οποία τα πετύχαμε μέσα από τους αγώνες μας. Mm-hmm. Και ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε όλοι, ότι το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα δεν ήταν ένα χάρισμα. Ήταν αποτέλεσμα των αγώνων, σκληρών, ταξικών και πολλές φορές αιματηρών αγώνων για να κερδίσει ο εργαζόμενος. Και μην ξεχνάμε τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες πληρώθηκαν σε όλη μας τη ζωή και ουσιαστικά έχουν αφαιρεθεί. Έτσι. Τώρα που δόθηκαν αυτές οι αυξήσεις, που 1 εκατομμύριο ο κόσμος δεν πήρε τις αυξήσεις αυτές, η προσωπική διαφορά, στις επικουρικές συντάξεις δεν δίνεται καμία αύξηση. Έτσι, έτσι. Η νέα γενιά πάντως, σε αυτό που είπατε και έχετε απόλυτο δίκιο, και εγώ δεν μπορώ να το ακούω και κάθομαι και κάνω κουβέντα, δεν μπορεί να λέει ότι δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Έτσι. Δηλαδή βάζει πολύ χαμηλά τον πήχη. Όχι, δεν το βάζουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι και άνθρωποι που αγωνίζονται. Γιατί νιώθουν απογοητευμένοι. Είναι απογοητευμένοι. Ναι, αυτό. Η απογοήτευση δεν είναι καλό σύμπτωμα. Να πω ένα στοιχείο για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα πριν από την κρίση ήταν τα νούμερα μεγάλα. Εγώ θα σας δώσω ένα στοιχείο και ελέγξτε το. Βεβαίως. Γιατί είμαι στη διοίκηση του ΕΦΚΑ, συμμετέχω από τους συνταξιούχους και εσείς ελέγξτε το. Με τους κυβερνητικούς, με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ κτλ. Αυτή τη στιγμή χρωστούν στον ΕΦΚΑ 45 δισεκατομμύρια οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και μικρότεροι. Από πότε? Λοιπόν, πολλά χρόνια. Προσέξτε. 5 δισεκατομμύρια από αυτά είναι από τους μικρούς και 40 είναι από τους μεγάλους. Αυτά δεν εισπράττονται. Ποια ανάπτυξη δηλαδή? Ποια θεωρείτε από αυτά, κύριε Κουμπούρη, ότι, γιατί λέμε πολλές φορές για το χρέος, ότι ένα κομμάτι δεν πρόκειται να εισπραχθεί ποτέ και προσδοκά το κράτος στην πληρωμή των υπολείπων. Πόσα από αυτά είναι σε θέση να πληρωθούν? Δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, κυρία Μαυραγάνη. Είναι πολιτική. Όχι, αυτό λέω, ότι αν κάποιος θα χρωστά 20 χρόνια, ναι. Πού θα τον βρείτε? Μπορεί να έχουν κλείσει και εταιρείες. Τι κάνουν? Τα χρωστούν, στη συνέχεια έρχονται, παραγράφονται και πληρώνουμε και ξαναπληρώνουμε αυτό που λέμε ανάπτυξη. 45 δις, 45 δις. Ελέγξτε το στοιχείο και θα το δείτε. Και λοιπόν, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, είναι και πού πηγαίνει η ανάπτυξη και ποιον υπηρετεί. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Πείτε, για τη διαφήμιση που έγινε τα τελευταία χρόνια ότι οι συντάξεις βγαίνουν γρήγορα κτλ. 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή ασφαλισμένοι έχουν εκκρεμότητα με τον ΕΦΚΑ στη σύνταξή τους. Είναι fast track, είναι εμπιστοσύνη, είναι προσωρινή, είναι οι επικουρικές που είναι 5-6 χρόνια. 5-6 χρόνια. Και δόθηκε ένα κατοστάρικο τώρα, ας πούμε προεκλογικά, μα είναι κατάσταση αυτή. Ακόμα 6 χρόνια, 7 ο ΕΦΚΑ δεν έχει νέο κανονισμό.
Δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Κάνει το κάθε ταμείο ό,τι θέλει. Και το λογισμικό. Και το λογισμικό είναι στις ιδιωτικές εταιρείες. Δεν υπάρχει ένα λογισμικό. Ένα λογισμικό από το κράτος.